Και να έρθουμε εδώ στο σαλονάκι μας, διότι φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αντωνάτο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σε όλους. Άρχη συντάκτης του Γιούπι. Φανταστικά όλα σου τα κείμενα. Τα διαβάζω ανελιπώς. Σας ευχαριστώ. Και πάντα η πένα σου είναι to the point, θα έλεγα. Το προσπαθώ. Αυτό που έχεις να πεις, θα το πεις. Με πολύ ωραίο τρόπο πάντα. Είμαστε σε πόλεμο με τους... Εγώ διαφωνώ με τους τηλεκριτικούς που βάζουν και πυροβολούν τηλεοπτικά πρόσωπα. Δεν είναι κανένα σε πόλεμο. Φαντάζομαι και εσείς θέλετε να κάνετε με την ίδια ζέση με εμάς, όπως βλέπουμε και εμείς τηλεόραση. Σας αρέσει περισσότερο από εμάς, γι' αυτό την κάνετε κιόλας. Αλλά την κάνουμε και για εσάς για να τη βλέπετε. Άρα στόχος είναι να περάσετε καλά. Εμείς τη βλέπουμε αναγκαστικά λόγω δουλειάς. Αλλά φέτος τα έχω δει όλα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τρία reality. 622 πρωινά και 8 σειρές ταυτόχρονα. Και σε μια δύσκολη χρονιά, έτσι, με τέτοια επικαιρότητα. Δεν ήταν και εύκολο. Να σου πω κάτι. Είναι μια μίζερη χρονιά, νομίζω. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει, το καλύτερό του να θέλει να κάνει, θα τον πάρει λίγο από κάτω όλο αυτό την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Mm. Και μετά θα σου πει, είσαι και λίγο στον κόσμο σου, είσαι και αυτό. Όχι, δεν είναι στον κόσμο του. Ο καθένας είναι ταγμένος σε αυτό που κάνει. Και δεν είναι όλοι για όλα. Μάλιστα. Ωραία, να τα πάρουμε τότε εμείς από την αρχή. Από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μας topic, το δικό μας λοιπόν, που αφιερώνουμε και όλη μας την πρώτη ενότητα, πολλές φορές και λίγο από τη δεύτερη, το Survivor. Πώς φαίνεται φέτο. Λοιπόν, Survivor έχω δει δύο κύκλους. Όχι, εννοώ φανατικά έχω δει δύο κύκλους. Τον πρώτο με τον Ντάνο και τον περσινό που θεωρώ ότι το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο James. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι άξονες προσώπων σε αυτά τα reality που κάθε χρόνο γίνονται, είναι στο επίκεντρο. Μάλιστα. Το Survivor είναι ένα άξιο reality, δηλαδή είναι εκεί, φέρνει ψηλή τηλεθέαση, όχι την τηλεθέαση που έκανε στον πρώτο νέο του κύκλο στο Sky, αλλά είναι μια βάση είναι για το κανάλι που το φιλοξενεί. Ποιος χρόνος είναι αυτός, έκτος, πέμπτος. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και φέτος είχαμε και πολύ έντονη μυθοπλασία. Δηλαδή πολλές σειρές που πετυχημένες με υψηλά νούμερα. Ναι, αδιαφιλονίκητος νικητής στη ζώνη αυτή είναι ο σασμός του Α. Δεν έχει να κάνει με το αν βλέπεις Survivor ή όχι. Το Survivor και να μην θες να το δεις, θα το δεις από κάποια άλλη εκπομπή, θα το δεις πολύ αργά το βράδυ, έχει σημασία η διάρκεια ενός προγράμματος. Δηλαδή, όταν σε τραβάει μέχρι τη μία τη νύχτα και σου κρατάει συντροφιά, και το λέω αυτό πολύ ειλικρινά, όλα αυτά τα προγράμματα είναι παρέα για τηλεθεατές που θέλουν να δουν κάτι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, το Survivor νιώθω, όπως και το Voice, ότι έχει μπει σε μια γραμμή παραγωγής, επαναλαμβάνεται, δεν είναι στα καλύτερά τους. Όσον αγαπάμε και τα πρόσωπα και τους παρουσιαστές, και όταν οι Μανίδες που το έκανε, και όταν οι Μανίδες να το έκανε ακόμα. Η πτώση του θα ήταν οφθαλμοφανής. Δηλαδή, κουράζει και τον κόσμο, έχει και μια μανιέρα το ίδιο το project. Θα βρεις τον κακό, τον προκλητικό, το ζευγάρι. Φέτος λίγο ξέφυγαν τα πράγματα όμως. Δηλαδή, είχαμε πολύ περισσότερη ίντριγκα, πολύ περισσότερο κλάβα, πολλούς περισσότερους έρωτες. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει φέτος. Δεν μ' αρέσει. Το χαρακτήρα του πιστεύεις. Νομίζω ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και. Πώς να το πω, υπάρχουν σκηνές και αντίστοιχα στο MasterChef που κάποιος κυνηγάει κάποιον με ένα τηγάνι από τα νεύρα. Δεν το δείχνεις αυτό στον αέρα. πρέπει να σέβεσαι το προϊόν, τον τηλεθεατή. Νομίζω ότι αυτή τη χρονιά το πράγμα ξέφυγε. Βέβαια, είναι ένα πολύ ισχυρό προϊόν. Από μόνο του. Αυτά τα δύο, το Survivor και το Voice, και είναι. Ακριβώς. Και γι' αυτό συνεχίζονται με πίστη από το κανάλι που τα φιλοξενεί. Και δεν νομίζω ότι έχει να πει κάτι κανένας γι' αυτό, γιατί είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι εκεί γιατί το βλέπουμε. Πιστεύεις έχει λόγο επιστροφής, έχει λόγο να ξαναγίνει, αν δεν είναι το All Star την επόμενη χρονιά? Κοίταξε να δεις, χρόνο με το χρόνο, αν επιλέγονται τα κατάλληλα πρόσωπα, αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Οπότε έχει ενδιαφέρον, ναι. Νομίζω και τα All Star μπορεί να σου βγούνε και λίγο flop. Δεν νομίζω ότι. Να τα περιμένεις γιατί είναι μεγάλες οι προσδοκίες. Ναι, και μετά μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί που είχαν μπει, ειδικά άμα γυρίσει η Φερρυπίν, ένας παίκτης του πρώτου κύκλου, του 17 εννοώ, του πρώτου κύκλου στο Sky, είναι πάρα πολύ υποψιασμένος, έχει σταροποιηθεί, ξέρει τους followers του, ξέρει τι γίνεται. Ξέρει τις ισορροπίες στις εκπομπές. Γιατί να μπει και τι θα κερδίσει. Μια μεγάλη αμοιβή από την εταιρεία παραγωγής. Αλλά ως εκεί. Χαμένο φάνηκε να βγαίνει και το Big Brother φέτος στην αρχή της σεζόν. Δεν ήταν χαμένο, ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Επικοινωνιακή, τηλεοπτική. Είναι ένα καταπληκτικό project. Εγώ ήμουνα
τι ήμουνα, πρώτη γυμνασίου, όταν έπαιζε το πρώτο, κάτι τέτοιο. Πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό project. Όταν το ανακοίνωσε ο Sky για τα 20 του χρόνια, λέω, θα γίνει και θα γίνει τέλειο. Και ήταν και ο Μικρούτσικος. Μετά άκουσα τον παρουσιαστή. Λέω, όχι, δεν θα γίνει τέλειο. Μετά άρχισα να βλέπω πόσο περίεργες είναι οι προσωπικότητες μέσα. Παρουσιαστή λες για το πρώτο τώρα, πέρυσι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω για τα 20χρονα. Μετά έγινε, απόγεινε το τι πράγμα. Τι πιστεύεις ότι έφταξε τελικά και δεν κατάφερε να κάνει την επιτυχία που περίμενες εσύ, ας πούμε. Ήταν το φοβάται το κανάλι πάρα πολύ. Μετά το σκηνικό του πρώτου κύκλου, νομίζω φοβήθηκε πάρα πολύ ο σταθμός. Όταν κάνεις τόσο προκλητικά project, δώσ' τα όλα στον αέρα. Κάντο προκλητικά. Δεν είναι φτιαγμένα για να είναι μίζερα. Δεν είναι φτιαγμένα για να είναι κομιλφό. Γιατί το βγάλανε τότε? Θα μπορούσαν να μην το βγάλουν. Ναι, έλα μου ντε. Δηλαδή, επειδή το έχω ψάξει και λίγο ρεπορταζιακά, αν δούμε. Δεν σου λέω ότι φέτος ήταν μια πολύ κακή εκδοχή του. Οι παρουσιαστές δεν μου άρεσαν. Η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν είχε κανένα λόγο να είναι εκεί. Άνθρωπος που έχει απαξιώσει τον Big Brother με τα κείμενά του. Φαντάζομαι τώρα μετά από αυτά που λέω να πω δεν μου αρέσει τον Big Brother. Δεν πάω. Και να πας στον χρόνο και εκεί. Και να σε δούμε. Αλλά όχι, εγώ είπα ότι μου αρέσει σαν project. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά τα project. Η εκτέλεση του ήταν κακή. Θα σε πάμε στο. Ένα reality δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Είναι. Και το MasterChef μέσα ρίχνω μέσα στο λιγί το MasterChef. Άμα είναι ένα καλό reality, κρατάει ένα μαξιλαράκι σχετικής επιτυχίας. Και το MasterChef το κράτησε αυτό. Δεν έχασε τη λάμψη του, δεν έγινε θαμπό. Έχει τρεις καταπληκτικές τηλεοπτικές περσόνες για κριτές. Πολλές φορές μπορεί να οι παίκτες να μην έχουν τόσο ενδιαφέρον. Μπορεί μια επιστροφή να λειτουργήσει αποτρεπτικά για το κοινό. Ξεθόριασε όμως κάπως. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ νομίζω στην Ελλάδα γενικά κουραζόμαστε, παιδιά, στην επανάληψη. Φανατιζόμασταν όμως. Πάντα η πρώτη σεζόν σε ένα project εκτοξεύει. Και μετά λίγο σαν να πέφτει, σαν να κουραζόμαστε. Μπορεί η τρίτη να κάνει ένα πιο δυνατό καμπάκι. Σωστό. Οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Μαζί με αυτό λοιπόν έρχομαι να πω ότι η πολύ καλή εκτέλεση του MasterChef το κρατάει σχετικά ψηλά. Σε αντίθεση με τη Φάρμα που την είδαμε. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει. Το cast που ήταν το κανάλι. Έχεις μία Φάρμα, τη βγάζεις. Η Φάρμα είναι ένα δυνατό project. Όχι το καλύτερο, αλλά το έχεις. Το κανάλι είναι ένα ισχυρό κανάλι. Πόσο το στηρίζεις? Μήπως από μόνο σου έχεις καταλάβει ότι δεν σου τραβάει και το απαξιώνεις πριν την ώρα του? Αλλά και ο πρώτος κύκλος δεν τράβηξε και τόσο τρελά. Γιατί κάνεις το δεύτερο τότε? Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν κινήσεις στα κανάλια, ειδικά φέτος στον Αντένα, που δεν καταλαβαίνω γενικά. Μπορεί να έχουν να κάνουν και με τα δικαιώματα. Όταν έχεις πληρώσει δικαιώματα για ένα project και το έχεις μέσα στη βιβλιοθήκη σου, να το πω έτσι. Έχεις πληρώσει δικαιώματα και το βάζεις μία τη νύχτα για να μην το βλέπει άνθρωπος. Ο παρουσιαστής έχει μερίδιο ευθύνη στην αποτυχία αυτή? Ο συγκεκριμένος όχι. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο δημοφιλές που όταν του κάτσει ένα καλό project θα φανεί και δεν νομίζω ότι το χειρίστηκε λάθος. Δεν νομίζω ότι θα πει κάποιος ότι δεν είδα τη Φάρμα επειδή την παρουσίαζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ωραία, να κλείσουμε τα reality. Πάμε στον Νίκο Μουτσινά. Που φέτος τον βλέπω λίγο, σαν να τον εκνευρίζουν λίγο τα πάντα, σαν να τα βάζει λίγο με το κανάλι, πετάει διάφορες μπηκτές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει από πίσω, αλλά... Λοιπόν, ο Νίκος Μουτσινάς κάνει την εκπομπή της ζωής του. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι καλύτερο από αυτό σε όλη του την καριέρα. Είναι μια εκπομπή καταρχάς που την έφτιαξε στα μέτρα του. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι όντως ό,τι καλύτερο. Λίγο του την πρότειναν, λίγο την έφερε στα μέτρα του, λίγο διάνθησε, εξέλιξε αυτό το πράγμα που έκανε στο Δέστε Τους και δημιουργήθηκε σε αυτό το κανάλι το Για την Παρέα, πήγε στο Sky με το Καλό Μεσημεράκι. Είναι ένα comedy show. Δεν είναι ούτε σχολιαστική εκπομπή, δεν είναι ούτε εκπομπή συνεντεύξεων. Είναι ένα comedy show. Εσύ με την ιδιότητά σου μπορείς να με καταλάβεις καλύτερα τι εννοώ. Είναι μια εκπομπή που θέλει να παράξει γέλιο. Είναι ένα τηλεοπτικό stand-up comedy. Ακριβώς. Που έχει όμως και κάποια άλλα στοιχεία. Έχει όμως μέσα και το σχολιαστικό, γιατί είπες ότι δεν είναι σχολιαστική. Αλλά... Δεν θέλω να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Κάνουμε λάθος όταν περιμένουμε από τον Νίκο Μουτσινά να σχολιάσει κάτι σοβαρά. Αυτή τη στιγμή εκεί νομίζω ότι καλείται να σχολιάσει κάτι
που να έχει πλάκα, να πει κάτι που ο τηλεθεατής θα τον κάνει να περάσει καλά και οτιδήποτε περνάει αυτή τη γραμμή εκνευρίζει εμένα πάρα πολύ, καταρχήν. δεν νομίζω ότι μ' αρέσει το καλό μεσημεράκι όταν βαραίνει. Στη θεματολογία, στο ξύνισμα του, γιατί βγήκαμε σήμερα, αφού γίνεται γιατί αυτή... Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει το Νίκος αυτό, τον εκνευρίζει ίσως το ότι δεν μπορεί, δεν έχει και τη θεματολογία λόγω της επικαιρότητας. Νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο. Εδώ αλλάξανε μέχρι και την ώρα. Αυτό πώς το είδες που έγινε αυτή η αλλαγή. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Το πληρώσανε, το πληρώνουν ακόμα στην απήχηση του κόσμου. Είναι σαν να προδίδεις μία συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού. Και μάλιστα, προς τιμήν του το λέω αυτό, έχει παραδεχτεί πάρα πολλές φορές την επιτυχία της Ζέτας Μακρυπούλια απέναντί του, που είναι και φίλοι του. Και όλα καλά και το Ρουκζούκ είναι ένα καταπληκτικό project. Το οποίο όταν πριν αρκετά χρόνια το μετέφεραν σε άλλη ζώνη, έπεσε σε μονοψήφια, το σώσανε μέσα σε 4 μέρες και το ξαναγύρισαν σε ζώνη του. Άρα, μια επιτυχία, την έχουμε βάλει εκεί, πάει τρένο, ας την εκεί, μην την πειράζει. Το special βέβαια σκίζει το βράδυ της Κυριακής. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και σε άλλη ζώνη. Πάμε και στο μεγαλύτερο comeback της ελληνικής τηλεόρασης, την Ελένη Μενεγάκη. Αυτό είναι μετατόπιση φορτίου, δεν είναι comeback. Δηλαδή, είναι μία εκπομπή που την ήξερες. Για μένα είναι μία σταθερά η Ελένη Μενεγάκη. Για τα τηλεοπτικά πρόσωπα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, είναι σφραγίδα να πας καλεσμένος στην Ελένη Μενεγάκη. Έχει μία τεράστια εμπορική απήχηση. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η σύσταση της φετινής εκπομπής. Δηλαδή, νομίζω ότι στο Μέγκα θα είχε μία άλλη ορμή. Την είχε στην αρχή, κάπου την έχασε, την πίεσε η επικαιρότητα. Έχει όμως άξονα περιεχομένου. Δηλαδή, είναι πάνω σε ράγες, ένα καλοκουρδισμένο προϊόν. Δεν ξεφεύγει από αυτό που θέλει να προσφέρει στον τηλεθεατή. Και φυσικά είναι μια συνταγή 30 ετών. Έτσι. Θα την έβλεπες. Εγώ θα την έβλεπα άνετα βράδυ την Ελένη. Πιο μετά. Πιο μετά. Έχει πολλά χρόνια δεν η Ελένη. Δεν θεωρείς ότι έκανε τον κύκλο και θέλω να τη δω βράδυ. Θέλω να δω τις συνεντεύξεις που είναι συγκλονιστική. Θέλω να τη δω και λίγο αλλαγμένη. Okay, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που ήταν στο πρωινό, πέρασε στο μεσημεριανό. Γιατί να μην τη δούμε και βράδυ. Έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά της η Ελένη Μενεγάκη. Δεν νομίζω ότι αυτό τελειώνει. Επίσης, γιατί να μην χαρίσουμε σε ένα τηλεοπτικό πρόσωπο στην Ελλάδα το προτέρημα να κάνει όσα χρόνια θέλει τηλεόραση και να μην λέμε ότι είσαι 10 χρόνια, πρέπει να φύγεις. Αυτό εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Όπως λέμε και τόσο καιρό για τον Γιώργο Παπαδάκη, ότι θα φύγει, έχει διάδοχο, έχει αυτό. Όσο θέλει θα κάτσει, ο κόσμος τον θέλει. Άμα θέλει να κάτσει για άλλα 10 χρόνια, ας κάτσει. Τα νούμερα όμως του Γιώργου Παπαδάκη με τις Ελένες δεν συγκρίνονται. Δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλη η ώρα. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα στο πόσος κόσμος βλέπει την αντίστοιχη ώρα τηλεόραση. Άρα πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία της Ελένης Μενεγάκη με ένα φέρυπιν χαμηλό διψήφιο. Ποσοστό. Και αντίστοιχα, πόσο λιγότερος κόσμος βλέπει ένα πρωινό ενημερωτικό που μπορεί να κάνει 25% ας πούμε, στην πρωινή ζώνη. Τα μικρά νούμερα που λέμε, ακριβώς, δηλαδή, αυτό να κοιτάμε. Να κοιτάμε, γιατί όλα αυτά είναι και εμπορικά προϊόντα, παιδιά. Έτσι. Έσοδα, έξοδα για ένα κανάλι. Έχει σοβαρή απήχηση η Ελένη Μενεγάκη. Όχι στα νούμερα. Αυτό είναι για να το συζητάμε. Το πολύ πρωί. Τις πολύ πρωινές εκπομπές τις βλέπει όμως πολλοί κόσμος. Τις πολύ πρωινές εκπομπές τις βλέπει σαφέστατα λιγότερος κόσμος από αυτός που βλέπει το μεσημέρι, παιδιά. Όσο κατεβαίνουμε μέσα στον κορμό της μέρας, τόσο περισσότερος κόσμος βλέπει τηλεόραση. Είναι λογικό γιατί δουλεύει ο κόσμος. Ακριβώς. Πάμε και στον Αναούτογλου που τα κάνει όλα φέτος όμως. Δηλαδή πραγματικά όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Κάνει. Το Tonight Show πήγε στο Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Τελείωσε. Ξεκίνησε ο εκατομμυριούχος. Είναι ένας άνθρωπος. Πως λίγο συγκεντρωτικός, ο οποίος εμένα νιώθω ότι μπορεί να μην με τρελαίνουν οι εκπομπές του. Δεν είναι η εκπομπή που θα κάτσω και θα πω «Πω, τι εκπομπάρα είναι αυτή, ρε παιδί μου, καθυλώθηκα». Όχι. Αλλά είναι καλός παρουσιαστής, πολύ καλός και έμπειρος παρουσιαστής και δεν είναι δημοσιογράφος, όπως τονίζει. Γιατί επιλέγει όμως να κάνει τόσα πολλά πράγματα, πιστεύεις? Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι για ένας παρουσιαστής μπορεί να καεί και από αυτό. Εγώ είμαι το φως, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αφού μου τα δίνουν και του δηλαδή λένε. Δηλαδή είναι καλό στο Tonight Show, τον βλέπουμε 3 μέρες τη βδομάδα και ξαφνικά τον βλέπαμε και στο ταλέντο και έσκασε και ο εκατομμυριούχος και ήταν παντού. Ναι, αλλά σκίζει ο εκατομμυριούχος. Σκίζει αυτό. Τώρα, αν ήμουν στη θέση του, θα επέλεγα ένα. Δεν θα έκανα μάλλον το ταλέντο. Δεν νομίζω ότι ωφέλησε κανέναν το ταλέντο. Πήγε καλούτσικα. Ωφέλησε το σταθμό, θα πω, που έβγαλε ένα
καλό προϊόν στον αέρα. Τα πρόσωπά του δεν με εντυπωσίασαν. Η Έλενα Χριστοπούλου θα πω ότι πραγματικά εμένα μ' αρέσει στην τηλεόραση και έχει μία σταθερά αυτό που κάνει. Μ' άρεσε και εκεί. Ο Αρναούτογλου δεν νομίζω. Ήταν καλός και στο ταλέντο, καλά λέω. Μα ξέρει τη δουλειά, την ξέρει. Ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι ξέρει τόσο καλά τη θέση του κριτή. Και επειδή μιλάει ξέρει πάρα τηλεόραση, πολύ. Όμως. Ναι. Και επειδή μιλάει πάρα πολύ, θα μπορούσε να του ξεφύγει. Εκεί το πήγε τόσο όσο. Ήταν ένα καλό προϊόν. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Εκατομμυριούχος όμως. Ωραία. Και ένα τελευταίο μικρό σχόλιο για τους Ράδιο Αρβίλα. Που φέτος. Πολύ σκληροί για να φύγουν από το τηλεοπτικό τοπίο. Το κοινό απέδειξε εμπράκτος ότι τους θέλει στον αέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο από αυτό που του συνέβη φέτος σε μια τόσο παρεμβατική και τέτοιου είδους εκπομπή, τέλος πάντων. Το κοινό απέδειξε ότι τους στήριξε μέχρι την τελευταία μέρα. Κάνανε πολλές φορές ρεκόρ τηλεθέασης της προηγούμενης μέρας, ενώ δεν υπήρχε και η αρνητική, δηλαδή δεν ήταν η αναμονή του κοινού να δουν τι θα πει για την. Αυτό που του συνέβη, τέλος πάντων. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό και από τη στιγμή που ο τηλεθεατής επιλέγει κάτι, όσο και να μην μας αρέσει, όσο και να μην συμφωνούμε στα κείμενά μας και όλα αυτά, εκείνος έχει τον πρώτο λόγο, ο τηλεθεατής. Φόσον τους θέλει, καλό να τους έχει. Δεν συμφωνώ με τίποτα από αυτή την εκπομπή, δεν τη βρίσκω καν αστεία. Κάποτε ήταν, ναι. Αλλά είναι εκεί και μπράβο. Και κάνουν και την καλύτερη δουλειά. Όποτε θέλουν ξεκινάνε, όποτε θέλουν σταματάνε. Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα ισχυρό συμβόλαιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Χήμαρος ήσουν, έχω να σου πω. Το φυσικό μου είναι αυτό.